Εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας, δημότες στην περιοχή της Αμφιθέας τρέμουν και τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς δρόμοι μετατρέπονται σε λίμνη. Ακριβώς από κάτω υπάρχει φρεάτιο. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην περιοχή και κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού πριν από λίγες μέρες. Τι ζητήσαμε από τη ΔΕΙΑΗ? Να ξεβουλώσει αυτό το φρεάτιο. 3 χρόνια προσπαθούμε να το ξεβουλώσουμε. Με αποτέλεσμα να τρέχουν τα νερά, να κάνουν αυτό, να μην μπορεί να περάσει άνθρωπος και να ξεσηκώνουν την άσφαλτο και κάθε 2 μήνες να έρχεται ο Δήμος να βάζει καινούργια άσφαλτο. Αυτή είναι η ΔΕΙΑΗ. Όπως καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής, το συγκεκριμένο φρεάτιο δεν έχει καθαριστεί εδώ και 3 χρόνια, παρά τις σχετικές εκκλήσεις τους προς τη ΔΕΙΑΗ. Η στάθμη του νερού ανεβαίνει αισθητά, τραβάει όλο το νερό από το βουνό, κατεβαίνει κάτω, όλοι οι παράδρομοι, έρχονται από εκείνη την πλευρά όλα τα νερά και επειδή εδώ πέρα δεν φεύγει το νερό να πάρει από κάτω, να πάρει την κανονική του ροή, να φύγει μακριά, εδώ πέρα πνιγόμαστε. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι η ΔΕΙΑΗ αμφισβητούσε τον ισχυρισμό τους ότι υπήρχε φρεάτιο στο επίμαχο σημείο, κάτι ωστόσο που διαψεύδει με τη σειρά του ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ. Πρέπει να φτιαχτεί και ένας ακριβώς κάτω από τη γέφυρα. Αλλά εμείς αυτό ακριβώς το θέμα το θέσαμε επειδή είναι απάνω η Εθνική Οδός. Είναι θέμα περιφέρειας. Μέχρι να φτάσουμε όμως, κύριε Μπρεξάκη, στον δεύτερο αγωγό, δεν πρέπει να ξεμπαζωθεί ο πρώτος αγωγό? Ναι, κοιτάξτε, πέρυσι ξεμπαζώθηκε. Τώρα φέτος, εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Ειλικρινά. Ο Δήμαρχος, θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ. Ξέρω και την ποιότητά του και ποιος άνθρωπος είναι και την ευαισθησία που έχει. Εάν θέλει και μπορεί, ας βάλει έναν άνθρωπο εκεί στη ΔΕΙΑΗ να κάνει τη σωστά τη δουλειά του. Γιατί ο κύριος Βουρεξάκης είναι λίγος. Κάτοικοι αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αφού δεν έρχονται να το φτιάξουν? Πήραν τις σάπες και άρχισαν να σκάβουν για να αποδείξουν ότι υπάρχει φρεάτιο κάτω από τις λάσπες και τα φερτά υλικά. Εδώ οι κάτοικοι λένε ότι υπάρχει ένα μπαζωμένο φρεάτιο. Στο quiz αυτό θα μας απαντήσει ο κύριος Βλαχάκης. Κύριε Βλαχάκη, ξεκινήστε. Άστο να το βγάλει όλο. Για τον κύριο Βουρεξάκη, για τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΙΑΗ και για την πενταμελή ομάδα που ήρθαν πέρυσι να τους δείξω το φρεάτιο που δεν το ξέρανε και δεν το πιστεύανε και με λέγανε ψεύτη. Φέτος πράγματι ίσως ήταν και ένα λάθος, θα σας το πω εγώ δεν θέλω να λέω, ίσως ήταν λάθος διότι εμείς θα έπρεπε κανονικά η εργολαβία που έχουμε δώσει 12 με 14.000 φρεάτια για να τα καθαρίζουμε, ίσως εκεί πέρα τώρα έγινε το λάθος και δεν πήγε ο εργολάβος. Στην ευρύτερη περιοχή, ο τηλεοπτικός φακός είχε καταγράψει το βομβαρδισμένο τοπίο το Μάρτιο του 2019. Παράλληλα διαμαρτύρονται για την έλλειψη νερού στην περιοχή, με τον Γιώργο Βουρεξάκη να αποδίδει το πρόβλημα στη ζημιά που προκλήθηκε πρόσφατα σε γεώτρηση στο Θραψανό. Κάθε 20 μέρες, 30 μέρες δεν έχουμε νερό για 4-5 μέρες. Το νερό θα το δείτε τώρα, θα σας πάω εκεί να δείτε. Ένα λάστιχο, μικρό. Από ένα λαστιχάκι μικρό, που είναι έρπον, είναι στον αέρα.